πάρα πολύ ξεκάθαρη απάντηση, τουλάχιστον για μένα, παρακολουθώντας τα δρόμενα όχι από τότε που πολιτεύτηκα, αλλά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, γιατί μια ζωή προσπαθούσα να δημιουργήσω τέτοιους δρόμους έτσι ώστε να μην τραβά μόνο ένας μπροστά, γιατί μπορεί να βλέπετε έναν άνθρωπο που να πρωταγωνίσει και κάποτε να πρωταγωνιστεί, αλλά να είστε σίγουροι ότι από πίσω του κρύβονται άνθρωποι, κρύβεται μια ομάδα που έχουν κοινό στόχο, κοινή απέτηση για το καλύτερό μας. Οι δύο λέξεις μόνο, όπως είπε και ο Αποστόλης, έχουμε γνωριστεί, η γνωριμία μας δεν είναι χθεσινή, είναι πριν από 8-10 χρόνια περίπου, όταν ήταν πολύ πιο μικρός και εγώ ακόμη πιο νεότερη. Στη διαδρομή, παρακολουθώντας την όλη τη διαδρομή και μετά τα τελευταία γεγονότα όπου ο ίδιος αποφάσισε να συνεχίσει το έργο, εκείνο που θα μπορούσα, εκείνο που με όθησε να πω ένα ναι σε μια πρόταση που έγινε κοντά 6 μήνες τώρα, ότι επέδειξε μια αντιστασιακή ευγένεια. Και το λέω πάρα πολύ καθαρά, όταν είσαι ένας νέος άνθρωπος, τι, ποια είναι η απέτηση των καιρών, να μην μας φεύγουν περισσότεροι νέοι, 10.000 έχουν φύγει. Και δεν είναι οι μετανάστες αυτών των μικρών δυνατοτήτων που ήταν οι γονείς μου, γιατί όταν λέμε μετανάστη εννοούμε όχι αυτόν που πίνει γαλλικό κρασί και παίζει πιάνο, αλλά αυτόν που κατεβαίνει 1.000 μέτρα κάτω από τη γη, όπου τότε η μετανάστευση ήταν πάρα πολύ άγρια και τώρα είναι αφέμαξη, αφέμαξη των νέων. Γιατί ξανά θα μπορούσα να είμαι ήσυχη, να είμαι στο σπίτι μου, αλλά θεωρώ ότι ως ευαίσθητο το έχει πει με πολύ εύγλωτο τρόπο, το ότι συλλογίζομαι πως την προδοσία την ονομάζω αδιαφορία. Και το μόνο που θα μπορούσα σίγουρα ποτέ στη ζωή μου να κάνω, να είμαι αδιάφορη. Η όλη μου διαδρομή, μπορεί να με ξέρετε ως Ολυμπιονίκη και κάθε φορά μου λένε τι άλλο, τι πλέχεις και εκείνος εξαφανίζεται γιατί μένει το Ολυμπιονίκης. Το Ολυμπιονίκης έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τη δράση σου για το καλύτερο της στιγμής, που αυτή η στιγμή σηματοδοτεί το καλύτερο αύριό μας. Είναι συγκεκριμένος ο δρόμος που θέλει τη συνεργασία, που θέλει να είσαι πάντοτε στην πρώτη γραμμή για να μπορείς, αυτό που λέμε εδώ φιλοξενία, μακεδονική φιλοξενία, να είσαι φίλος του ξένου. Και ζούμε πολύ ξένες, δύσκολες στιγμές που μπορεί να μην τις είχαμε ζήσει. Μπορείς λοιπόν να διαφορήσεις. Εγώ τουλάχιστον.